Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Σε πολύ λίγη ώρα από τώρα η Ολυμπιακή στο δελτίο το myastro.gr θα μας πει όλες τις εβδομαδιαίες προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, γιατί έτσι τουλάχιστον να πάρουμε μια εικόνα για το πώς θα είναι η εβδομάδα. Και ξεκινάμε αμέσως με το govastileto.gr. Τώρα, αν μπείτε στο govastileto, έχει μια καυτή είδηση, μπορώ να πω, για τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος δηλώνει ότι αν κάποιος έχει το ιατρικό μου απόρριτο, ότι μπήκα στο νοσοκομείο λόγω σεξουαλικών βοηθημάτων, να βγει να το δείξει. Και από ό,τι φαίνεται, ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεσπά σήμερα, τα είπε έξω το δόντια, στην εκπομπή Τετατέτ, και πάμε να δούμε το απόσπασμα από τη συνέντευξή του και όσα είπε, γιατί πραγματικά εγώ δεν ήξερα τι και πώς. Εγώ τον είδα πρόσφατα στην συνέντευξη που έδωσε στους Καρντάσιανς και μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος που χειρίστηκε όλη τη συνέντευξη και ο ίδιος και οι αλλαγές που έχει κάνει. Οπότε πάμε να δούμε το βίντεο με τις σημερινές του δηλώσεις. Αυτή τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ θα είμαστε Τετατέτ με τον Τάσο Τρίφωνος στο Ρίκεν. Θέση μου, όποιος θα ήταν, θα του πρότεινα να πάει σε ψυχολόγο. Στην πίστα, ας πούμε, εδώ έχουν πιάσει τα οπίσθια, τα εμπρόστια, στο καμαρίνι απότομες κινήσεις τύπου να προλάβουν να σε φιλήσουν στο στόμα κατά λάθος. Έχει κανένα στο ιατρικό μου απόρριτο που θα βγει και θα πει ότι εισήχθη ο Οικονομόπουλος στο νοσοκομείο με σεξουαλικά βοηθήματα και τέλος πάντων όλα αυτά που γράψανε. Έχεις, αν το έχεις, να το φέρεις και να το δείξεις στον κόσμο. Δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι, κανένα απολύτως. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι κάνει ο άλλος άνθρωπος στο σπίτι του. Δεν με αφορά, δεν με ενοχλεί εμένα προσωπικά. Να με πεις βλάκα ηλίθεια, δεν μου αρέσει το τραγούδι, σου θέλω να σε ξανακούσω, να το πεις και κανένα πρόβλημα. Έχεις το δικαίωμα να με κρίνεις. Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Τετατέτ. Εγώ έκανα λάθος, ήταν απόσπασμα από τη συνέντευξη που θα είναι σήμερα το βράδυ. Όσοι από εσάς ενδιαφέρονται, θα μπείτε στην συγκεκριμένη εκπομπή Τετατέτ με τον Τάσο Τρίφωνος. Αμέσως επόμενη είδηση. Ποια τραγουδίστρια ζητάει επιμόνως κιόλας γαριδάκια και μπέργκερς στο καμαρίνι της, ενώ παλεύει με τα περιττά κιλά? Ποια είναι η συγκεκριμένη ξανθιά τραγουδίστρια? Μπείτε στο govastileto και μάθετε. Μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ γνωστή, πάρα πολύ διάσημη, παγκοσμίως κιόλας, και φτιάχνει δική της σειρά με παπούτσια και πάρα πολύ γνωστά μάλιστα. Αμέσως επόμενη είδηση, ο Ρέστης Τζιόβας, ερωτευμένος και δεν το κρύβει. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα παθιασμένα φιλιά του ηθοποιού με την νέα του αγαπημένη. Υπάρχουν έτσι πολλές φωτογραφίες από το πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι που μπορείτε να δείτε για τον αγαπημένο μας ηθοποιό. Επόμενη είδηση είναι η Ατζελίνα Ζολή, η οποία από ό,τι φαίνεται κατέρευσε στα γυρίσματα της νέας ταινίας, και μάλιστα από ό,τι διάβασα και εγώ στο δημοσίευμα, μάλλον οφείλεται στην υπερβολική ζέστη που υπάρχει στην περιοχή. Μπείτε και διαβάστε όλο το ρεπορτάζ. Επόμενο θέμα, ο Μάριος Αθανασίου αποκαλύπτει τις δύσκολες στιγμές των παιδικών του χρόνων. Τον πατέρα μου τον γνώρισα στα 12. Μου έλεγαν μη μιλάς, δεν έχεις πατέρα. Μία πολύ ωραία και συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε. Και μιλάει για όλα. Επόμενο θέμα, η αγαπημένη Ελένη Μενεγάκη, η οποία και φώναζε και εγώ μας έχουμε πάρει φωτιά, πεθαίνουμε στον αέρα της εκπομπής της. Τι άναψε την Ελένη Μενεγάκη? Πάμε να το δούμε στο βίντεο που ακολουθεί από το απόσπασμα της εκπομπής της. Έχει πάρει φωτιά όλο μας το χορμί, ολονών εδώ. Μέχρι εδώ έχει το τεράστιο αυτό σκηνικό που λες, ας πούμε, πώς να ζεσταίνετε και παίζουν και τα air condition. Με αυτό έχω το καλοδεχθές. Που δεν είναι κανένα τεράστιο. Δηλαδή για αυτό το χώρο δεν μπορεί να καλύψει λογικά. Έχουμε ανάψει όλοι από εδώ και εγώ μας. Τραβάμε τα μαλλιά μας. Ο Γρηγόρης σηκώνει μανίκια. Ο Τέρι είναι σαν να έχει πάει στη Manchester United. Γιατί μας το βάλατε σήμερα να καίει? Υπήρχε λόγος, έπρεπε να πούμε αν και ύπραμα. Και καήκαμε όλοι, έχουμε ανάψει. Μπορούμε να το βγάλουμε από την πρίζα γιατί πεθαίνουμε. Όποιος το κερδίσει. Όχι, Παναγία, τέτοιο κάψιμο μοντελών και σήμερα. Είπαμε να δούμε. Ένα σώμα ουσιαστικά έφυγε που άναψε, λένε με νεγάκι, δεν πειράζει. Όμως χαιρόμαστε έτσι πολύ όταν τα λέει και έτσι ωραία. Μεγάλες αλλαγές έρχονται. Οι βασιλιάδες πάνε στον Αντένα, φεύγουν το Μέγκα και εκτός από αυτό αλλάζουν και οι πρωταγωνιστοί, αφού ο Κώστας Κόκλας από ό,τι φαίνεται δεν θα συμμετέχει στο νέο κύκλο των βασιλιάδων. Ποιος θα πρωταγωνιστήσει και θα τον αντικαταστήσει, όλο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Ένα πάρα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, πολύ γλυκό και πολύ έτσι νέο, πολύ μου αρέσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί, είναι η Ντέμι με τον Άκη Πεντρετζίκη. Η Ντέμι ήταν καλεσμένη σήμερα στο πρωινό του Μέγκα με τον Πέτρο Κωστόπουλο και πάμε να δούμε τι αποκάλυψε για το μάγειρα της εκπομπής του πρωινού. Στο
Του κάνουμε πλάκα, δεν το ρωτάμε τίποτα τι γίνεται. Έτοιμο να μα. Όχι, δεν κοκκινίζει. Φεύγει. 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 Γενικά φεύγει. Σήμερα αντί να κάτσει εδώ να συγκοιτάξει, έφυγε. Για δουλειές έχει. Έχει να πας. Άσε ρε. Δεν είναι σημαντικό. Είστε από τα πιο ωραία ζευγάρια και το λέω. Ταιριάζεται πάρα πολύ ευχαριστιακά. Άλλη μια ερώτηση κακιά. Έχεις καταλάβει ότι τον αφήνεις πολύ ελεύθερο, μιας και έχω δει πάρα πολλές φωτογραφίες και έχω ακούσει ότι βγαίνει με τον Ουγγαρέζο συχνά. Πολύ ελεύθερο. Τι ερώτηση. Ναι, ότι βγαίνει με τον Ουγγαρέζο πολλές φορές. Τον Ουγγαρέζο βγαίνει. Ευτυχώς είναι καλή ήπειρο. Όχι. Όχι. Δεν εννοώ. Το εννοώ ότι... Θεωρείς δηλαδή, εμείς θεωρούμε τον Ουγγαρέζο επικίνδυνο άνθρωπο. Αλήθεια. Κακή επιρροή. Κακιά επιρροή. Του Δημήτρη. Α, να αναθεωρήσω. Εντάξει, θα τον έχει τον άλλο με τον Λουρί και εγώ βγαίνω με τι φίλε μου. Ευτυχώ είναι καλά κορίτσια. Είναι σαν τον Ουγγαρέζο. Είναι σαν τον Ουγγαρέζο. Και όποτε θέλει έρχεται και εκείνη, δεν τη έχουμε μόνο. Εννοείται. Ο Δημήτρη έχει τη μεγαλύτερη χαρά σου να έρχεται. Απλά ρε παιδί μου, εκείνη δεν τρέπεται. Τα καλύτερα στο συγκεκριμένο ζευγάρι, μου αρέσουν πάρα πολύ και εμένα μαζί. Επόμενο θέμα, ο Γιώργος Λιάγκας, στρατιώτης όπως λέει και το δημοσίευμα, τα κάνει όλα και συμφέρει και από τη δήλωση και τις τουαλέτες να μου πούν να καθαρίσω, θα τις καθαρίσω και πάμε να δούμε το βίντεο απόσπασμα από την εκπομπή που δήλωσε όλα αυτά ο αγαπημένος Γιώργος Λιάγκας. Τον εξαφάνισαν. Δεν είναι έτσι, ωραίο, δεν είναι ωραίο. Είναι ωραίο, την αλήθεια να πούμε το. Θέμη. Είναι ωραίο. Για δείξτε ξανά το λεωφορείο. Μήπως είσαι οδηγός στο λεωφορείο. Θα μπορούσε κάπου να δει. Φαινά ο Λιάγκας. Λοιπόν, να πω κάτι. Στο κόνσεπτ εδώ συγκεκριμένο, οι πρωταγωνιστές είναι οι τέσσερις coach. Όχι, δεν τα βάζω, να τα ξαναπώ. Τώρα το μαζεύεις. Ο παρουσιαστής έχει δευτερογωνιστικό ρόλο. Ναι, είναι υποστηρικτικός. Είναι τιμητικό να σε παρουσιαστεί σε αυτό το πολύ μεγάλο σόου που είναι. Τεράστια τιμή είναι. Τεράστια τιμή. Και στο dancing και η τι να την κάνω την τιμή, δεν είσαι στο λεωφορείο, ρε Σιγκόνα. Εξάλλου έχω πει εγώ ράλι μου ότι εγώ εδώ δεν είμαι ούτε αξιωματικός, ούτε αρχιστράτηγος, ούτε πολέμαρχος. Είμαι ένα στρατιώτης στο αντένα. Και τις τουαλέτες θα μου πούνε να καθαρίσει το μεσημέρι. Έλα ρε καλύτερα! Έλα ρε καλύτερα! Μίλα μας! Φέρε μια πατσαβούρα! Λιάγκας καλύτερας! Έλα να τα παπουτσάκια σου! Καλώς να πας το προχωρήμενο! Καλώς να πούμε! Κανόνες αύριο να το βάλεις ένα ταξί μια στάση κάτι. Θα γίνει χαμός. Δεν θα ήθελα να το εκεί που έχει το χέρι. Βάλτε το σε ένα μοτοσακό, σε ένα τελιβερά. Να το! Να το! Ωραίο! Είναι ωραίο αυτό τώρα! Παιδιά, η σκορδά έχει γίνει γραφίστρια. Έχει κάτσει και κάνει μακέτα. Είναι ωραίο τώρα αυτό εδώ. Προσπαθώ να σκεφτώ. Μήπως οι άνθρωποι το είχαν σκεφτεί. Αλλά δεν φοράει καλό κιλό. Όχι, όχι αυτό. Θα βάζανε μόνο το κεφάλι. Πού θα μπορούσε να πάρει το κεφάλι, λέει. Ο Λιάγκας θα έγινε λεωφορείο μόνο του. The Voice, μόνο του ο Λιάγκας. Μπορούσε να καθόταν στα πόδια τη Δέσποινας. Όχι, μόνο δεν ταιριάζει. Γιατί αυτό δεν είναι ισότιμο. Στο ρέμο, ρε παιδιά. Στα πόδια του ρέμου. Θα μπορούσα να βάλω σε ένα σκαλάκι κάτω. Σαν το Βασιλάκι Καΐνα, να κάθομαι έτσι και να έχω κάτι σπίρτα και να δείχνω έτσι κάτι σπίρτα. Λούστρος, λούστρος. Και το παπούτσι του ρέμου. Ο Λουστράκος και ο... Δεν τέριαζε κάτι. Τζάμπα τα μεγαλεία. Είπαμε, είμαστε στρατιώτες στο αντένα. Ήρθαμε εδώ για να υπηρετήσουμε ένα σκοπό. Στο τρέιλερ θα εισπράξω. Στο τρέιλερ με γυρίσανε. Άρα θα με βάλουμε, δεν ξέρω τι να σου πω. Όχι, όχι. Μετά τον ελληνικό στρατιό, ο Λιάγκας θα περάσει και την εκπαίδευση του αντένα. Και αμέσως μετά, από ό,τι φαίνεται και στο δημοσίευμα, είναι η Σέση Χριστίδου. Η οποία, από ό,τι λέει, όταν ήμουν στο πρωινό του Αντένα, έτρωγα ξύλο κάθε μέρα. Η Σέση Χριστίδου αποκαλύπτει πρώτη φορά όσα έζησε και της δημιούργησαν ψυχολογικά προβλήματα. Μπείτε και διαβάστε όλη τη συνέντευξή της συγκεκριμένης της παρουσιάστριας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και η Ελεονόρα Μελέτη, φεύγοντας από τον Αντένα. Και οπότε βλέπουμε γενικά αυτή είναι η ηλεκτρική θέση της παρουσιάστριας του πρωινού. Και όσο και καλά να φαίνεται τα μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας να δείχνουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι που παρουσιάζουν το πρωινό ο εκάστοτε παρουσιαστής, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν είναι έτσι. Επόμενη είδηση, Κώστας Καραφώτης. Πάμε Νέα Υόρκη με τον Κώστα Καραφώτη. Ετοιμάζεται για καλοκαιρινά Χριστούγεννα στην Αυστραλία. Δείτε φωτογραφίες, όλο το δημοσίευμα. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται θα εμφανιστεί σε γνωστό κλαμπ της Αστόρια. Καλή επιτυχία στον Κώστα Καραφώτη. Και θα κλείσουμε αυτό που σας είπα και πριν, ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το λιμφημικό επεισόδιο το οποίο είχε η Ατζελίνα Τζολί, στα γυρίσματα της ταινίας που ετοιμάζει, η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Μπείτε και διαβάστε τα νέα για την αγαπημένη πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε τώρα μια
περιήγηση, ας πούμε, σε διάφορα βιντεάκια. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε με χριστουγεννιάτικη διάθεση, γιατί είμαστε και στο πνεύμα έτσι, των ημερών. Η διαφήμιση που θα δείτε σε πολύ λίγο ήταν μια χριστουγεννιάτικη έκπληξη της καναδικής αεροπορικής εταιρείας WestJet, η οποία μάλιστα χάρισε έτσι με τη δύναμη της τεχνολογίας και των ξωτικών σε όλους τους επιβάτες την αίσθηση ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Και όπως λέει και το δημοσίευμα, με τη βοήθεια ενός εικονικού και άρτια καρτατισμένου τεχνολογικά Άγιου Βασίλη, η αεροπορική εταιρεία έμαθε τη δώρα επιθυμούν φέτος τα Χριστούγεννα οι επιβάτες που ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν από τα διεθνή αεροδρόμια του Τορόντο και του Χάμιλτον. Με προορισμό το Κάγκαρι, μπορούμε να ξεκινήσουμε κιόλας να βλέπουμε έτσι το βιντεάκι. Όταν όλοι επιβιβάστηκαν στα αεροσκάφη, η ομάδα της WestJet επίσης απογειώθηκε. Οι 150 υπάλληλοι έγιναν τα ξωτικά του Αγίου Βασίλη, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητα και εξεχήθηκαν στα καταστήματα για να ικανοποιήσουν τις ευχές των επιβατών και να αγοράσουν τα δώρα που επιθυμούν. Επέστρεψαν άρον-άρον φορτωμένοι με δώρα και μετέτρεψαν τα αεροδρόμια σε εργαστήρια του Άγιου Βασίλη. Τα τοποθέτησαν σε κουτιά, τα τύλιξαν και έγραψαν τα ονόματα των επιβατών και περίμεναν. Όταν οι επιβάτες έφτασαν στην αίθουσα παραλαβής αποσκευών, κάτι περίεργο έγινε. Άρχισε να χιονίζει και ανάμεσα σε φωτάκια, στολίδια και χριστουγεννιάτικα δέντρα στο διάδρομο, αντί για βαλίτσες τους, άρχισαν να κυλούν τα δώρα. Πάμε να δούμε κανονικά έτσι και με ήχο όλο αυτό το πολύ ωραίο έτσι, μήνυμα που θέλει να δώσει η συγκεκριμένη καναδική αεροπορική εταιρεία. Looking for Christmas this year, Cohen? A choo-choo train? Oh, a classic! Do you like Thomas? Yeah, I like Thomas. And what would Mommy and Daddy like for Christmas? Big TV. Yeah, big TV. A big TV! You're looking fabulous! Oh, I need to. It's okay if you just want to stare at me as well. What I need is new socks and underwear. An Android tablet. Is that William beside you? And Cameron? Some Santa boots. While the guests told their Christmas wishes to good old St. Nick, WestJetters took notes and got ready to shop quick. It was a great rush with the two flights in the air to get all those presents. Not a moment to spare. St. Paul's ringing, there's children singing tonight. Lights are bright, I know it's a beautiful sight. Snowflakes falling in the world, it's snowy. Thanks for flying with us at WestJet. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Happy faces, we're all so merry and bright. Santa's coming to town, it's coming tonight. But was everything ready? We all had to wait for the moment of truth at Carousel 8.
guests never expected what they'd asked of Saint Nick would actually appear. It was all quite a trick. A WestJetter would say, it was more than mere fun. Miracles do happen when we all work as one. We'll give Santa the last word on this most special night. Merry Christmas to all, and to all, a good flight. Αυτή την πολύ ωραία κίνηση έκανε η καναδική αεροπορική εταιρεία WestJet και μπράβο τους, έτσι, γιατί και οι άνθρωποι περιμένουμε έτσι, την έκπληξη, να δώσουμε λίγο χαμόγελο. Και ακόμα τέτοιες προσπάθειες θέλουμε και πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από το περίεργα.gr. Μία ομάδα μουσικών από τη Σιβηρία ασχολείται με τα κρουστά και είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένη με τις χαμηλές θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο, αλλά και με τον πάγο. Αυτός ο συνδυασμός έδωσε την ιδέα στον επικεφαλής του γκρουπ να παράξουν μία διαφορετική μουσική σύνθεση χρησιμοποιώντας τον πάγο ως μουσικό όργανο. Και πάμε να δούμε τι ωραίο αποτέλεσμα έχει αυτή η προσπάθεια. Στη συγκεκριμένη ομάδα από τη Σιβηρία, γιατί έχω να σας πω ότι όλα αυτά έγιναν στους μείον 20, στην επιφάνεια της λίμνης Βαϊκάλης, και έτσι να συνεχίσουν την προσπάθεια και να κάνουν ακόμα πιο δημιουργικά πράγματα. Το επόμενο βίντεο είναι ουσιαστικά από την παλιά Θεσσαλονίκη, πάλι το περίεργα.gr, το οποίο λέει μπορεί οι πόλεις να αλλάζουν, οι κατοικίες, οι δρόμοι, τα καταστήματα, ακόμα και οι άνθρωποι που κατοικούν. Ο χρόνος περνά και τα πάντα εξελίσσονται. Θεμητό είναι αυτό, άλλωστε.
Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε κάθε φορά τη μεταμόρφωση μιας πόλης μέσα από τις παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες στη σύγχρονη έγχρωμη μορφή της. Αυτό σκέφτηκε και η ομάδα Παλιές Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης στο Facebook και παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό 8-λεπτο βίντεο της μεταμόρφωσης της πόλης. Μια αγνώστη Θεσσαλονίκη δεκαετίες πριν, με τραμ, αρχοντικά, χωματόδρομους, κατοίκους με φουστανέλες και σκηνικό βγαλμένο από τα παλιά, πολύ παλιά ελληνική ταινία, και πάμε να το απολαύσουμε.
Μπράβο στην ομάδα. Παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης είναι ουσιαστικά η ομάδα από στο Facebook. Μπορείτε να δείτε ακόμα περισσότερα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο και είναι έτσι και πολύ ωραία, με πολύ ωραία μουσική. Το επόμενο βίντεο που διάλεξαμε σήμερα για εσάς είναι η ζωή στη Μήτρα, 9 μήνες σε 4 λεπτά. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βίντεο. Ουσιαστικά μιλάει για τους 9 μήνες της εγκυμοσύνης και πώς τους βιώνει το παιδί που βρίσκεται μέσα σε αυτό το κουκούλι, όπως λέει και το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Σε αυτό το κουκούλι το μωρό μεγαλώνει, τρέφεται, κινείται, ζει και η ζωή του εκεί μέσα είναι παράξενη, ιδιαίτερη, μοναδική και σπουδαία. Γι' αυτό αξίζει να δούμε και να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο το θαύμα της ζωής. Πάμε να το δούμε. Αυτή ήταν η 9 μήνες της εγκυμοσύνης, σε μόλις 4 λεπτά από ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο.
Και θα περάσουμε στο αμέσως επόμενο, όπου το 5ο Λύκειο Αθηνών, με πολύ έτσι χιουμοριστική διάθεση, έφτιαξε μια ταινία με τίτλο «Ανάλυσέ το», για το 6ο φεστιβάλ «Πάμε Σινεμά», μια πολύ πρωτότυπη, χιουμοριστική, ξεκαρδιστική ταινία. Θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα της. Ουσιαστικά μιλάει για τα εξάρχεια και πώς έχουν αποτυπωθεί στην εικόνα τη δική μας και των media ουσιαστικά, και πόσο πολύ με το που ακούμε τα εξάρχεια υπάρχει ένας φόβος. Πάμε να δούμε τι έφτιαξε το 5ο Λύκειο Αθηνών για το διαγωνισμό «Πάμε Σινεμά». Τα Εξάρχεια είναι μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας που όλοι λίγο πολύ γνωρίζετε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Εγώ εδώ βόλτα στο Κολωνάκι κάνω. Ξακουστεί για πολλούς. Με μια ιδιαίτερη φήμη που φτάνει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Γνώμη για τα Εξάρχεια, τι γνώμη έχετε? Αυτοί με τα σακίδια που κοιμούνται στις παραλίες. Θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι για τα Εξάρχεια είναι κάπως έτσι. Υπάρχουν οικογένειες και εδώ που ζουν με τα μωρά τους, αλλά είναι διαφορετικές. Καλώς τους! Καλώς το μωράκι μου! Τι κάνεις σήμερα? Τι να έχει μωρέ, λίγα νεύρα έχει. Να, έσπασε και δύο μπιμπερό από το πρωί, εντάξει. Έλα καλή σώπα, θα την περάσουμε. Τα λέμε το απόγευμα. Γιαγιάδες που βγαίνουν για ψώνια. Τελείως διαφορετικές από τις γιαγιάδες που γνωρίζετε. Καλημέρα, Αλέξη. Το Σάββατο έχω ένα πάρτι με 2-3 φίλες μου. Τι μου προτείνεις, τι μουσική μου προτείνεις? Να πάμε στο γερμανικό Progressive. Είναι αρκετά εντάξει. Να πάμε στα αμερικάνικη ψυχεδέλεια, που είναι πάρα πολύ ωραία. Velvet Underground, Steel Doors τα πρώτα. Τι λες? Αλλά μάλλον καλύτερα να μην πεις τίποτα. Δεν έχεις μέσα καλύτερα να ακούσεις κάτι. Έλα να ακούσεις και να διαλέξεις εσύ να μου πεις. Κόσμος που το πρωί, όπως σε όλες τις γειτονιές, κάνει τα ψώνια του για τα απαραίτητα που λένε. Εδώ πάλι με την τοπική έννοια. Για το Σαββατοκύριακο, για τη Δευτέρα. Ε, μαμά, τα βρήκα τα φτύλια. Τι ωραία. Γενικά το πρωί στα Εξάρτια έχει κόσμο παντού. Στα πάρκα, στις γωνιές των δρόμων, στα μαγαζιά. Ποιος είναι όμως ο κλασικός τύπος των Εξαρχείων? Καταρχάς, έχει σίγουρα περίεργα μαλλιά. Σκουλαρίκια. Φοράει μαύρα γάντια. Μπότες με σίδερο μπροστά για όταν χρειαστεί να τα σπάσει. Αλυσίδα που κρέμεται στο πλάι. Η τσάντα του περιέχει αντισφυξιογόνο μάσκα, κουκούλα, μαχαίρια, μπορεί και όπλα. Η περιοχή μας έχει πολλά αστέρια. Ένα από αυτά, η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα μας, ο Αστέρας Εξαρχείων. Με οπαδούς, τι άλλο από... Πόσο έχεις είσαι στη φυλακή, πόσα χρόνια είσαι? 9. Επομένως, ένα σοφρονιστικό κατάστημα, πιστεύω ότι τώρα έχει σοφρονιστεί. Και είσαι πιο σοφός, έτσι δεν είναι? Είμαι πιο σοφός και παραμένω Αστέρας Εξαρχείων. Ελάτε τώρα να σας ξαναγήσουμε στο σχολείο μας. Ένα ιστορικό κτίριο. Το 5ο Λύκειο Αθηνών. Καλύτερα να στείλεις το παιδί σου στις φυλακές Κορυδαλλού, παρά σε αυτό εδώ το σχολείο. Κάθε πρωί τα παιδιά, μετά από ένα καλό πρωινό, ξεκινούν για το σχολείο. Με ό,τι μέσο βρούνε. Και μετά στο μάθημα. Εις και κύριο, το γούρον και ο σκύλος, συνώνυμα του εις. Μαρία. Αστυνομικό σκύλια. Μπάτσος. Στη συνέχεια διάλειμμα. Δύο γραμμούλες, κύριε Παναγιώτη. Και πάλι μάθημα. Εργαστήριο αυτή τη φορά, στο χημείο. Προσέχουμε το φυτίλι να είναι καλά βυθισμένο στη βενζίνη. Και ταυτόχρονα, καλά ταπωμένο στο στόμα. Τα μπουκάλια της μπύρας είναι ελαφριά και πετάγονται. Κάπως έτσι, κυρία. Μπράβο, έτσι, πολύ ωραία, Χριστίνα. Και ο Λυκειάρχης, ενώ στην αρχή ήταν αρνητικός σε μερικές εκδηλώσεις μας, τελικά πίστηκε και μας δίνει συχνά πυκνά άδεια για σχολικούς περιπάτους και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Με την εξαρχαιώτικη έννοια,
θα λέγαμε ότι ο χρόνος στη γειτονιά μας περνάει μπαμ μπαμ. Ετών και είμαι μαθήτρια του 5ου Γενικού Λυκείου Αθηνών. Είμαι ο Αποστόλης, είμαι 16 χρονών και όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω προγραμματιστής υπολογιστών. Με λένε Τζέννη, είμαι 16 χρονών και θέλω να γίνω αρχιτέκτονας. Με λένε Κατερίνα, είμαι 16 χρονών και ζω στα Εξάρτια. Θέλω να γίνω γιατρός για να είμαι σε θέση να βοηθάω ανθρώπους που έχουν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη. Με λένε Μαρίνα, είμαι 16 ετών και θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο. Με λένε Ζωή, είμαι 17 χρονών και δεν ξέρω τι θέλω να κάνω στο μέλλον, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω έναν κόσμο που να σέβεται τη διαφορετικότητα. Είμαι η Έλενα, είμαι 18 χρονών και θέλω να περάσω την καλών τεχνών. Με λένε Αλέξ Βερούση, είμαι 17 χρονών, μένω στα Εξάρχεια και θέλω να πετύχω ένα στόχο, να γίνω αρχαιολόγος για να κάνω ανασκαφές. Με λένε Ρομπέρτο, είμαι 16 ετών και ζω στα Εξάρχεια. Παίζω βιολί και στο μέλλον θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μουσική. Με λένε Έντζη, είμαι 16 χρονών και θέλω να γίνω ψυχολόγος. Είμαι η Χριστίνα, πάω δευτέρα λυκείου και μ' αρέσει η μουσική, ξένες γλώσσες, αυτά. Και απλώς είμαι ο εαυτός μου. Ονομάζομαι Μαρία, είμαι 17 χρονών και το όνειρό μου είναι να γίνω κοσμολόγος. Ονομάζομαι Χρήστος, είμαι 17 χρονών, μένω στα Εξάρχεια και θα ήθελα να ασχοληθώ με την ψυχολογία. Με λένε Βασίλη, είμαι 17 χρονών και θέλω να ασχοληθώ με την αθλητική δημοσιογραφία. Γεια σας, με λένε Πατρίσια, είμαι 18 χρονών, είμαι από την Πολωνία, μένω στα Εξάρχεια και θέλω να σπουδάσω δικαστής. Με λένε Ματίνα, είμαι 17 χρονών και θα ήθελα η ζωή μου να είναι γεμάτη χαμόγελο. Ανάλυσέ το! Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο 5ο Λύκειο Αθηνών για το φεστιβάλ Πάμε Σινεμά, να πάρουν μια πολύ καλή θέση και σίγουρα να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα όνειρα που ακούσαμε ότι έχουν τα 16χρονα και 17χρονα του συγκεκριμένου σχολείου. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα από την αγαπημένη Ολυμπία Χριστοδουλή. Ολυμπία, μας ακούς? Σας καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Καλά, εσύ, κρυώνουμε σήμερα. Έχει πολύ ψύχρα, μου φαίνεται. Ναι, ναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ξεκίνησες με τα καλύτερα. Για πες, πώς θα είναι αυτή η εβδομάδα? Όχι, δεν έχω να... Όχι, ίσα ίσα που αυτή η εβδομάδα δεν θα λέγαμε ότι είναι έτσι φορτωμένη με δύσκολες επιδράσεις. Θα μιλήσουμε σήμερα για την Πανσέλινο που κορυφώνεται αύριο. Μάλιστα. Και που είναι ένα φεγγάρι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι μας φορτίζει ιδιαίτερα. Τα καλύτερα ξεκινάνε από τα Χριστούγεννα. Μπράβο, μπράβο. Με το φινά για γιορτινή έκπληξη. Να μην ησυχάσουμε ούτε τις γιορτές. Όχι, από εκεί ξεκινάνε τα καλύτερα και μετά. Προς το παρόν έχουμε μια σχετική ηρεμία. Έχουμε την Πανσέλινο η οποία γίνεται στο τρίτο δεκαήμερο των διδήμων. Είναι ένα φεγγάρι το οποίο βασικά έχει να κάνει με την επικοινωνία. Θα ενεργοποιήσει θέματα που αφορούν τις συναλλαγές, το εμπόριο, τα ταξίδια. Και τις ημέρες αυτές θα λέγαμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να ακούσουμε πολλά πράγματα, να γίνουμε αποδέκτες ειδήσεων, οι οποίες μπορεί να μας προκαλέσουν μια συναισθηματική ένταση, έναν εκνευρισμό. Έτσι, μπορεί να υπάρχει έτσι ένα πιο έντονο αίσθημα συνεννοησίας ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους άλλους, δεν μπορούν οι άλλοι να μας κατανοήσουν εύκολα, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θα λέγαμε ότι έχει φορτισμένη ατμόσφαιρα. Να πούμε ότι παράλληλα με την Πανσέλινο ενεργοποιείται και μάλλον μπαίνει σε ορθόδρομη κίνηση και ο ουρανός την εβδομάδα αυτή, αύριο. Οπότε δρομολογεί αλλαγές οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει, τις νιώθουμε όλοι, και σε προσωπικό αλλά και σε κοσμικό επίπεδο, και που μπορεί για ένα διάστημα έτσι τα πράγματα να είναι λίγο πιο ήρεμα, αλλά επανέρχονται δρυμύτερα προκειμένου να κατακτήσουν τις πολυπόθητες αλλαγές που ήδη έχουν ξεκινήσει να συμβαίνουν και να γίνονται. Τώρα, να δούμε λίγο αναλυτικά στα ζώδια το πώς θα επηρεάσει η Πανσέλινος αυτή. Πράγματι, είναι πάρα πολύ σημαντική η Πανσέλινος. Τα 12. Η Νέα Σελήνη είναι πιο σημαντική. Ωραία. Πάντα, γιατί αφορά νέα ξεκινήματα. Άντε. Η Πανσέλινος φωτίζει γενικά την αθέατη πλευρά των πραγμάτων. Την πιο σκοτεινή. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε για τον κρυό ότι η Πανσέλινος δεν είναι δυσαρμονική με τους κρυούς. Ενεργοποιεί τα ζητήματα της επικοινωνίας τους. Όλο το επόμενο διάστημα έχει αρκετή κινητικότητα μέσα από πρόσωπα, επαφές, συζητήσεις που γίνονται την περίοδο αυτή, προκειμένου να διευθετήσουν τα οικογενειακά του ζητήματα περισσότερο.
τα οποία ενδεχομένως να τους έχουν προβληματίσει τον τελευταίο καιρό. Κάτι φαίνεται πως τίνει να κλείσει τον κύκλο του και να ξεκαθαρίσει σε ό,τι αφορά την οικογενειακή ζωή και να περάσει περισσότερο σε μια νέα κατάσταση. Mm-hmm. Περισσότερο για τους κρύους του τρίτου δεκαημέρου. Επίσης, στην περίοδο αυτή ας αποφύγουν να πάρουν οριστικές αποφάσεις σε συμφωνίες ή συζητήσεις και σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό τομέα, γιατί τα πράγματα ενδεχομένως να μην είναι αρκετά ξεκάθαρα. Ίσως να υπάρξουν καταστάσεις οι οποίες να θεωρηθούν μη συμβατές. Δηλαδή, να δουν ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν εύκολα με τα πρόσωπα που χρειάζεται, και αυτό θέλει χρόνο για να ξεπεραστεί. Για τους κρύους του πρώτου δεκαημέρου υπάρχει αρκετή ένταση σε ό,τι αφορά σχέσεις και συνεργασίες. Ενδεχομένως να υπάρξουν και εντάσεις τις οποίες καλό είναι να προσέξουν με τον σύντροφο ή με τους συνεργάτες. Μάλιστα. Για τους Ταύρους, εκείνο που βγαίνει στην επιφάνεια είναι τα οικονομικά τους. Ενδεχομένως να προκληθεί και μια κατάσταση στην οποία μπορεί να μην μπορούν εύκολα να βρουν λύση. Ή ακόμα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην κατάσταση αυτή να μην είναι εύκολο να συνεννοηθούν για να βρουν μια λύση ή να βρουν την άκρη του νήματος. Δεν είναι ξεπέραστα τα πράγματα. Έτσι μπορεί να φέρει μια μικρή αναταραχή στην καθημερινότητα, κάποια μπερδέματα τα οποία σταδιακά θα μπορέσουν να τα ισορροπήσουν. Είναι σημαντικό να λειτουργήσουν περισσότερο ευέλικτα σε αυτό το διάστημα. Να πούμε ότι αυτή η Πανθέληνος, η ισχύς της θα είναι μέχρι την 1η Γενάρη που έχουμε και τη Νέα Σελήνη. Πάει πολύ δηλαδή, δεν είναι και λίγο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Επίσης μπορεί να υπάρξουν για τους Ταύρους ζητήματα που αφορούν τις συνεργασίες τους ή ακόμα και τα οικονομικά του συντρόφου τους. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα για τους Ταύρους του δεύτερου δεκαημέρου. Μπορεί να βρεθούν. Ορίστε. Σε ακούω κανονικά, δεν είναι μέσα. Ωραία. Λέγαμε λοιπόν για τους Ταύρους του δευτέρου δεκαημέρου, μπορεί να βρεθούν μπροστά σε κάποιες ευκαιρίες, κάποιες προτάσεις που να τους γίνουν τώρα και να αφορούν τα οικονομικά τους, από τις οποίες θα βγουν και ιδιαίτερα ευνοημένοι. Ή αν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, την περίοδο αυτή μπορεί να πετύχουν και κάτι πολύ σημαντικό. Για τους Ταύρους των τελευταίων ημερών ενεργοποιείται η ερωτική τους ζωή, ανανεώνοντας την ήδη υπάρχουσα σχέση τους, αλλά και φέροντας και νέα πρόσωπα στη ζωή τους. Ωραία. Για τους διδύμους, στον αξονά τους είναι η Πανσέληνος του μήνα. Εκείνο που έρχεται στο προσκήνιο είναι οι σχέσεις τους και οι συνεργασίες τους, που τώρα περνούν σε μια περίοδο που μπορεί να νιώσουν μια έλλειψη κατανόησης από τους γύρω τους, ότι δεν μπορούν οι άλλοι να τους καταλάβουν εύκολα, ούτε εκείνοι να καταλάβουν εύκολα τους άλλους. Και αυτό μπορεί να φέρει κάποια μπερδέματα, κάποιες ασυνεννοησίες, κάποιες παρεξηγήσεις, μικρές ή μεγαλύτερες, αλλά θα ξεπεραστούν. Μάλιστα. Ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση με τον ερωτικό του σύντροφο. Υπάρχει το ενδεχόμενο χωρίς σοβαρό λόγο να υπάρξουν διαφωνίες, παρεξηγήσεις. Και επίσης στην περίοδο αυτή, αν έχουν κάποιες επαγγελματικές διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες, καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ευέλικτοι. Μπορεί να προκύψουν ζητήματα από εκεί που δεν το περιμένουν. Οι δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου βρίσκονται σε μια αρκετά καλή φάση. Γιατί εκείνο που φαίνεται να ενεργοποιείται είναι η ερωτική του ζωή. Πολύ πιθανό να βρεθούν μπροστά σε νέα δεδομένα και σε νέα κεφάλαια που ενδεχομένως να ανοίξουν. Μάλιστα. Για τους καρκίνους, το επόμενο διάστημα βρίσκονται σε μια φάση που θα λειτουργήσουν περισσότερο εσωτερικά. Θα νιώσουν την ανάγκη έτσι να μείνουν πιο πολύ κλεισμένοι στον εαυτό τους, να επεξεργαστούν το μέσα τους, τα συναισθήματά τους, για το πώς νιώθουν απέναντι στα πρόσωπα και τα γεγονότα της ζωής τους. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να τους βγουν και ανασφάλειές τους πιο έντονα τώρα στην επιφάνεια και να δώσουν και ένα πιο δύσκολο χρώμα στα πράγματα. Βεβαίως να ξέρουν ότι αυτό που νιώθουν δεν είναι απαραίτητα και πραγματικότητα. Έτσι, περισσότερες φορές το φτιάχνουν κιόλας. Έχουν και ένα πιεσμένο πρόγραμμα γεγονός, είναι στο θέμα της δουλειάς τους και τρέχουν αρκετά και δεν παίρνουν και εύκολα ανάσα. Με αποτέλεσμα να έχουν και μια μειωμένη κοινωνικότητα και να τους βγαίνει και μια αρκετή κούραση, η οποία δεν λειτουργεί πολύ καλά για την ψυχολογία τους. Καλό είναι να φροντίσουν να ασχολούνται με πράγματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να χαρούν, να νιώσουν καλά. Γιατί έχει αρκετή πίεση η περίοδος αυτή. Μάλιστα. Για τα λιοντάρια η Πανσέληνος είναι αρκετά ευνοϊκή. Στρέφει την προσοχή στις φιλικές τους σχέσεις, όπου είναι πολύ πιθανό να νιώσουν ότι κάποια πρόσωπα από το φιλικό τους κύκλο είναι πιο πολύ κοντά τους από ό,τι νομίζανε. Και αυτό να τους δώσει και ιδιαίτερη χαρά. Την άλλη, μπορεί να δημιουργηθούν και κάποιες μικρές παρεξηγήσεις. Θέλει λίγο προσοχή. Από κακή συνεννόηση περισσότερο, όχι ότι κάτι άλλο. Η ερωτική ζωή βρίσκεται σε πολύ καλή φάση για τους λέοντες, ιδιαίτερα του τρίτου δεκαημέρου. Αφενός, αν έχουν μία μόνιμη σχέση στη ζωή τους, μπαίνει σε μία αρκετά ανανεωτική περίοδο.
Και έρχονται και πιο κοντά με τον ερωτικό του σύντροφο. Μάλιστα. Και μπορεί να ανταλλάξουν έτσι και πολύ όμορφα συναισθήματα την περίοδο αυτή. Αν τώρα μιλάμε για τα δέσμευτα λιοντάρια, η περίοδος αυτή μπορεί να τους φέρει και έτσι κάτι πολύ όμορφο στον ερωτικό τομέα. Επίσης, τις ημέρες που ακολουθούν μπορεί να βρεθούν πιο κοντά σε μια ιδέα, ένα σχέδιό τους ή ένα όνειρό τους τα λιοντάρια του τρίτου δεκαημέρου. Μάλιστα. Για τους... Μ' ακούτε? Ναι, είναι κανονικά. Ωραία. Για τους παρθένους ενεργοποιεί τον κύκλο των επαγγελματικών τους, η Πανσέληνος. Γεγονός είναι ότι θα έχουν μια μεγαλύτερη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά την επαγγελματική τους ζωή, τους συνεργάτες τους. Μπορεί να έχουν και κάποιες αρκετά θετικές εξελίξεις. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουν είναι κάποια πράγματα που λέγονται ή κάποιες υποσχέσεις που μπορεί να έχουν, να τις εξετάζουν ξανά και ξανά πριν πάρουν οριστικές αποφάσεις και γενικότερα να δίνουν χρόνο σε όλα. Περισσότερο για τους παρθένους του τρίτου δεκαημέρου ισχύει αυτό. Mm-hmm. Η κοινωνική τους ζωή περνά σε μια μεγαλύτερη δράση και νέες γνωριμίες έρχονται στη ζωή τους. Και η ερωτική ζωή φαίνεται ότι έχει αρκετά ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Με αυτά τα οικονομικά φαίνεται πως έχουν κάποια θέματα το διάστημα αυτό. Μπορεί να τους βγουν κάποια έκτακτα έξοδα που θα τους προβληματίσουν περισσότερο για τους παρθένους του πρώτου δεκαημέρου. Mm-hmm. Για τους ζυγούς, όλο το επόμενο διάστημα θα νιώσουν έντονα την ανάγκη να ξεφύγουν από οτιδήποτε μπορεί να τους πιέζει και να θελήσουν να ζήσουν πιο ελεύθερα, να έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Και έχουν και έντονη δραστηριότητα, επαφές, συζητήσεις, μηνύματα, κόσμος, πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσονται, συνεργάζονται. Η κοινωνική τους ζωή βρίσκεται επίσης σε έντονη δραστηριότητα. Όχι άσχημα, καλά. Θα τους δώσει και τη δυνατότητα και επαφής με μεγαλύτερη μερίδα κόσμου. Είναι αρκετά καλά τα πράγματα και για τους ζυγούς. Ενδεχομένως να θελήσουν να ασχοληθούν και με καινούργια ενδιαφέροντα, να ανοίξουν περισσότερο τους ορίζοντές τους. Ή ακόμα και κάποιο ταξίδι παίζει να οργανώνουν οι ζυγοί του τρίτου δεκαημέρου περισσότερο. Για τους ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου, προσοχή στις σχέσεις και τις συνεργασίες, ενδεχομένως να έρθουν αντιμέτωποι με αρκετά επιθετικές και προκλητικές συμπεριφορές. Και αυτό να τους πιέσει. Για τους σκορπιούς, εκείνο που νιώθουν έντονα είναι μια ένταση στη συναισθηματική τους κατάσταση. Και αυτό έχει να κάνει με τις σχέσεις τους, που τους βάζουν σε μια διαδικασία εσωτερικής πίεσης, αρκετά έντονης. Θα νιώθουν την ανάγκη να κάνουν πράγματα από τη μία, να έρθουν σε πιο στανή επαφή με πρόσωπα και καταστάσεις, να διεκδικήσουν πιο έντονα αυτά που θέλουν. Και αυτό όλο τους δημιουργεί μια εσωτερική φόρτιση, η οποία ομολογουμένως δεν θα είναι και εύκολο να τη διαχειριστούν. Γιατί η ερωτική του ζωή περνά από κάποιες ανακατατάξεις το διάστημα αυτό. Πολύ πιθανά να νιώσουν και μπερδεμένοι και ότι δεν τους είναι και εύκολο να πάρουν αποφάσεις, περισσότερο οι σκορπιοί του τρίτου δεκαημέρου, να μην ξέρουν τι θέλουν, έτσι περνάνε κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι διλημματικές. Επίσης, μπορεί να έχουν και θέματα που αφορούν τα οικονομικά ζητήματα τρίτων, που αυτό το διάστημα ενδεχομένως να λειτουργήσουν έτσι με ένα πιο πιεστικό τρόπο απέναντί τους. Καλό είναι να αποφύγουν την τάση άσκησης ελέγχου που τους βγαίνει το διάστημα αυτό, γιατί θα λειτουργήσει πιεστικά και για τους ίδιους. Μάλιστα. Για τους τοξότες, η Πανσέληνος αυτή ανοίγει ένα ευαίσθητο κεφάλαιο, το οποίο αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες τους, που τώρα βγαίνουν πιο έντονα στο προσκήνιο, μέσα από μια έλλειψη κατανόησης που θα τους κάνει να μην μπορούν εύκολα να συνεννοηθούν με το περιβάλλον και με τον σύντροφό τους. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι τώρα προβάλλουν πιο έντονα το εγώ τους οι τοξότες. Γίνονται περισσότερο απαιτητικοί από τους άλλους. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσεις και από το περιβάλλον τους. Mm-hmm. Γιατί θα υπάρχει έντονα η τάση του να κάνουν αυτό που θέλουν, χωρίς να νοιάζονται και πολύ το τι λένε οι άλλοι. Mm-hmm. Πάντως, ιδιαίτερα για τους τοξότες του τρίτου δεκαημέρου, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει μια νέα συνεργασία ή νέα δεδομένα, τα οποία αφορούν την επαγγελματική του ζωή και έχουν και αρκετό ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσουν. Και ερχόμαστε στους εγώκερους. Δεν είναι εύκολη αυτή η Πανσέληνος για εσάς, μια και θα βρεθείτε αντιμέτωποι με αρκετά μέτωπα, περισσότερο σε ό,τι αφορά τα εργασιακά σας ζητήματα, τα οποία φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια ένταση, μια αναταραχή, όχι σοβαρή, ικανή όμως να σας βγάλει από τους συνηθισμένους ρυθμούς της καθημερινότητάς σας και να σας δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο λόγο να ασχοληθείτε και να αφιερώσετε και περισσότερο χρόνο. Ή να σας δημιουργήσει και κάποια διλήμματα στο πώς θα κινηθείτε, ή και το κλίμα στο χώρο της δουλειάς να έχει μια ένταση και αυτό να σας προκαλεί μια συναισθηματική φόρτιση, περισσότερο για τους εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου. Ωστόσο, σε εσάς, στους εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν και εξελίξεις που αφορούν την ερωτική του ζωή.
Και τους υδροχόους είναι αρκετά ευνοϊκό το διάστημα αυτό. Η Πανσέλινος να σου ευνοεί περισσότερο στα σε ό,τι αφορά τα συναισθήματά τους και τον τομέα των σχέσεών τους. Είναι μια εποχή που θα θελήσουν περισσότερο να βγουν, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά, να ασχοληθούν με τα πρόσωπα και τους ανθρώπους που αγαπάνε. Θα το ευχαριστηθούν αρκετά. Υπάρχει και έτσι μια σύστηξη φιλικών σχέσεων όλο αυτό το διάστημα. Και η ερωτική ζωή φαίνεται ότι έχει αρκετές ευκαιρίες και ανοίγει και έναν πολύ ενδιαφέροντα κύκλο, περισσότερο για τους υδροχόους του τρίτου δεκαημέρου. Επίσης, για τους ιδίους μπορεί να υπάρξουν κάποιες ενδιαφέρουσες συζητήσεις ή επαφές, προκειμένου να προωθήσουν σχέδια και ιδέες τους που ευνοούνται αρκετά όλο αυτό το διάστημα. Και για τους ηχθείες είναι μια περίοδος που πιθανά θέλουν να μείνουν λίγο περισσότερο μόνοι τους, να μείνουν λίγο περισσότερο στο σπίτι, να ασχοληθούν με την οργάνωση των ζητημάτων τους, των θεμάτων τους. Η κοινωνική ζωή δεν θα λέγαμε ότι είναι στην καλύτερη της φάση το διάστημα αυτό. Ενδεχομένως να τους βγει και ένα συνέστημα αποξένωσης με τα πρόσωπα, τα οικεία τους, να θέλουν να μείνουν πιο πολύ έτσι, με πολύ συγκεκριμένα άτομα. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουν είναι ο τρόπος συμπεριφοράς τους. Ενδεχομένως να θελήσουν να κλείσουν και ένα κύκλο με ένα πρόσωπο που είναι μαζί. Τους βγαίνει μια περίεργη διάθεση και μια συναισθηματική φόρτιση και ίσως να γίνουν και ιδιαίτερα απαιτητικοί από τους άλλους. Περισσότερο για τους ηχθείς του τρίτου δεκαημέρου. Για τους ηχθείς του πρώτου δεκαημέρου ενδεχομένως να υπάρξουν ζητήματα τα οποία αφορούν τα οικονομικά τους και φαίνεται ότι τους πιέζουν έτσι, λίγο αυτές τις ημέρες. Αυτά για την Πανσέλινο. Ολυμπία μου, ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Δεν σας ακούω καλά. Μ' ακούς τώρα καλά? Λίγο καλύτερα, ναι. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή πάντα όλοι οι αστρολόγοι μας λέτε να ακούμε και την πρόβλεψη του οροσκόπου μας. Το οροσκόπο είναι πιο σημαντική. Είναι και πιο σημαντική, μάλιστα. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν λες όμως, για παράδειγμα, για το πρώτο ή για το τρίτο δεκαήμερο στον οροσκόπο, πού δίνουμε βάση? Πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται ο οροσκόπος μας, τη μοίρα δηλαδή που βρίσκεται ο οροσκόπος μας, αν είναι στο πρώτο, στο δεύτερο ή στο τρίτο δεκαήμερο. Γιατί αντίστοιχα, όπως λέμε για το κάθε ζώδιο για τα δεκαήμερα, αντίστοιχα επηρεάζεται αν έχουμε και οροσκόπο στο πρώτο ή στο δεύτερο ή στο τρίτο δεκαήμερο των ηχθείων, για παράδειγμα. Και αυτό το βρίσκουμε στον αστρολογικό μας χάρτη. Ακριβώς. Και θα γράφει δίπλα, ξέρω εγώ, πρώτη, δεύτερη, τρίτη μοίρα. Λέει ότι ο οροσκόπος μας, παράδειγμα, είναι στη 15η μοίρα των ηχθείων. Παράδειγμα, είναι άρα στο δεύτερο δεκαήμερο των ηχθείων. Μάλιστα. Δηλαδή, οι μοίρες πάνε ανάλογα με τις μέρες. Το κάθε ζώδιο έχει 30 μοίρες, βεβαίως. Κατάλαβα. Mm-hmm. Μάλιστα, έτσι για να μαθαίνουμε και 2-3 πράγματα. Βεβαίως. Είναι πιο σημαντικό. Μάλιστα. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν. Οι γενικές προβλέψεις που κάνουμε βάσει του ηλιακού ζωδίου δεν υποκαθιστούν τις προσωπικές, έτσι, με βάση ενός γενέθλιου χάρτη. Βέβαια, σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ολυμπία μου. Να είστε καλά, όλοι καλά. Και να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή. Επίσης, θα τα πούμε Παρασκευή. Φιλιά σε όλους. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Και κάπου εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο 6 με 7, όπως πάντα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλάκια πολλά.